Το νοσοκομείο εγκαινιάζει νέες εμβολιαστικές γραμμές. Αυτό καταρχήν είναι ένα μέτρο το οποίο συμβάλλει στη γρήγορη ανοσοποίηση του πληθυσμού. Όμως όταν αυτό το μέτρο συμβαίνει και εξελίσσεται σε βάρος της ομαλής τακτικής λειτουργίας του νοσοκομείου, τότε η εξέλιξη αυτή είναι τραγική. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, με απόφαση της διοίκησης, από 17 Μαΐου, έχει ανασταλεί η λειτουργία του πνευμονολογικού και του νευρολογικού ιατρείου. Και εξ όσων πληροφορούμε, αναβάλλονται και ραντεβού στο καρδιολογικό ιατρείο. Αυτό γίνεται προκειμένου να αξιοποιηθούν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από τα τμήματα αυτά των εξωτερικών ιατρείων, για τις νέες εμβολιαστικές γραμμές, τις οποίες ανακοινώνει η διοίκητρια. Αυτό είναι τραγικό. Εάν το νοσοκομείο θέλει να δημιουργήσει νέες εμβολιαστικές γραμμές, δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος ενός ήδη καταπονημένου, σοβαρά καταπονημένου νοσηλευτικού και ιατρικού βεβαίως προσωπικού, με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν προσληφθούν και τοποθετηθούν στα τμήματα αυτά εξειδικευμένοι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Σε βάρος λοιπόν των εξωτερικών ιατρείων δεν μπορεί η διοίκηση να εγκαινιάζει νέες εμβολιαστικές γραμμές. Νέες εμβολιαστικές γραμμές, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, μπορεί να λειτουργήσουν στο κτίριο του ΕΦΚΑ, του παλιού ΙΚΑ, με την στελέχωση από το ανάλογο προσωπικό και βεβαίως και κατεπηγόντως το εμβολιαστικό κέντρο της Βολισσού, το οποίο πρέπει άμεσα να λειτουργήσει, διότι όλη η βορειοδυτική Χίος, τα δυσπρόσιτα χωριά και ο γυρασμένος πληθυσμός των χωριών αυτών, στην ουσία ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα με το να πρέπει να διανύσουν όλη αυτή την απόσταση για να έρθουν κάτω στην πόλη να εμβολιαστούν. Επομένως, νέες εμβολιαστικές γραμμές για να ικανοποιήσουμε τις εξαγγελίες, τις κυβερνητικές, σε βάρος της ομαλής και τακτικής λειτουργίας του νοσοκομείου και σε βάρος της περίθαλψης των πολιτών, είναι απαράδεκτο.